Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΨΕ των Ακαρναμίας και ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Τάκη τον Παπαχρήστο, ο οποίος με τιμά με τη φιλία του, όπως τιμά και την ΕΨΕ των Ακαρναμίας, όχι μόνο γιατί βρίσκεται στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, αλλά γιατί με τη δραστηριότητά του για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου μέσα από την ιδιότητά του ως Προέδρου των Εθνικών Ομάδων και της Τεχνικής Επιτροπής, αλλά και στην Επιτροπή του Grassroots, η ΣΟΕΦΑ, νομίζω ότι πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στον Τάκη Παπαχρήστο, ο οποίος έχει δείξει με την μέχρι τώρα δραστηριότητα ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου, γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε αγαπητούς φίλους, ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά όχι και μόνο αυτό εδώ στην Ετωλακανανία, γιατί βλέπω απέναντί μου τον κύριο Κοστούλα, ίσως έναν από τους καλύτερους παράγοντες που γνώρισα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και έχουμε δίπλα μας έχω δίπλα μου και τον Τραγιανό Ντέλα, ο οποίος έγραψε ιστορία που αποτέλεσε σταθμό για τα αθλητικά δρόμενα της Ελλάδος το 2004. Πιστέψαμε όλοι τότε ότι μια καινούργια μέρα ανέτεινε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς διαψευστήκαμε και επί πολλά χρόνια υπήρξε ένας κατήφορος ο οποίος δεν είχε σταματημό. Δεν είχαμε τη φιλοδοξία εμείς να μπούμε στο ποδόσφαιρο να διεκδικήσουμε κάτι προσωπικό. Ήταν απέτηση της κοινωνίας να αλλάξουν τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η κοινωνία μας όθησε να πάρουμε την πρωτοβουλία να μπούμε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά παρά τις αντιξοότητες και παρά το γεγονός ότι κάποιοι φρόντισαν πολύ πριν από εμάς να οδηγήσουν τα πράγματα σε μια ειδική επιτροπή η οποία έκανε ένα χρόνο στην Ομοσπονδία, αλλά και τώρα να έχουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης. Εμείς είμαστε εδώ για να αλλάξουμε τα πράγματα. Η συγκυρία η τελευταία μας δεν κρύβουμε ότι μας απογοήτευσε, αλλά πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μια καινούργια αφετηρία για να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο την άνοδο και πάλι, γιατί εμείς με τη δική σας στήριξη, με υπομονή και επιμονή, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να οδηγήσουμε και πάλι το ελληνικό ποδόσφαιρο σε έναν καινούριο 2004. Να είστε καλά.